Όταν ο άλλος κάνει την ανάγκη τη ακριβώς απέναντι από το σπίτι σου, του κάνεις την παρατήρηση και αρχίζει και κάνει απρεπείς πράξεις και χειρονομίες, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Αφού στο δείχνει, σε γράφω κανονικά, σε αγνοώ, δεν με ενδιαφέρεις. Είναι χώρος μου, είναι ο τόπος μου, θα κάνω εγώ τι θέλω. Θα μπει σπίτι σου. Εννοείται ότι το επόμενο βήμα είναι αυτό. Θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Τελείωσε. Όπως είπα, ότι θα πρέπει να μην αποποιηθούμε ευθυνών όλοι μας. Όλοι μας θέλουμε. Τα χρησιμοποιούμε στα χωράφια μας, αλλά να ξέρουμε ποιοι είναι. Θα ξέρω, έκανε αυτός αυτή την πράξη. Να είμαι υπεύθυνη, να ξέρω ποιος είναι. Δεν μπορεί να γυρίζουμε. Βγαίνουμε έξω να πετάξουμε τα σκουπίδια και βγαίνουμε ένα-ένα. Πρέπει να βγαίνουμε 2-3. 10 άτομα από εδώ, 20 από εδώ. Εγώ σας λέω, έτσι, όχι βέβαια, όχι. Αστυνομία, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η αστυνομία. Δεν το γνωρίζουμε. Οι γυναίκες αυτές είναι και οι δύο ανάπηρες. Μπορώ να πω ότι τις φροντίζει όλο το χρόνο η Εκκλησία, η Νωρία. Και φυσικά μένουν μόνες, έτσι. Τώρα, σήμερα το μάθα και εγώ το τι έγινε, αλλά αυτά δεν είναι παράξενα πράγματα τα οποία σήμερα εδώ στο χωριό. Διότι το χωριό πλαισιώνεται από 6.000 με 7.000 μετανάστες λόγω της φράουλας. Και σίγουρα όταν εμείς είμαστε 750 όλοι και οι μετανάστες είναι 7.500, αυτονόητο είναι. Πρέπει να λάβει η πολιτεία μέτρα, λοιπόν, πιστεύετε? Συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα από δική μου πλευρά σαν εφημέριος εδώ του χωριού, όπως το έχω τονίσει και στους ηθήνοντες εδώ, και στο Δήμαρχο που φέρει ακέραια ευθύνη, όποιος και αν είναι αυτός, έτσι. Εγώ μιλάω αντικειμενικά και λέω την αλήθεια, ότι αυτή υπηρετώ. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αποκέντρωση, να καθίσουν οι εργάτες αυτοί που χρειάζονται για τις δουλειές τους και οι υπόλοιποι να πάνε στις περιοχές που έχουν δουλειά, που τους χρειάζονται, ώστε το χωριό αυτό να αναπνεύσει. Διότι έχει μια 15ετία που είναι υποπλήρη κατάληψη, έχει γίνει ένα σκέτο σκουπιδότοπο και είμαστε το πρώτο χωριό του Νομού Ηλίας, όπου έχει τελείως, είναι εγκατελειμμένο από όλους τους φορείς. Πέστε μου κάτι για τις γυναίκες. Λοιπόν, οι γυναίκες. Όχι, γιατί να σας πω για αυτό, όχι, που είναι απαραίτητο. Όχι, θα έρθω εγώ εκεί που θέλετε εσείς. Ναι, αλλά μην μακρηγορούμε. Δεν μακρηγορούμε. Απλώς όταν έρχεστε εδώ να ακούτε τις απόψεις. Εξακούμε, αλλά γενικά, αντικειμενικές απόψεις. Για να έχουμε το ωφέλιμο οι γυναίκες αυτές, οπτικό υλικό. Οι γυναίκες αυτές, όπως είπα στην αρχή, είναι μόνες εδώ. Είναι και οι δύο ανάπηρες. Λοιπόν, τον περισσότερο χρόνο ενδιαφέρεται η ενορία, η χωριανή. Η εκκλησία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είσαι πραγματικά εφιάλτη μέσα εκεί, έτσι? Φυσικά. Λοιπόν, όταν μπαίνουν μέσα άνθρωποι και εκβιάζουν και παραβιάζουν, έτσι, και βιάζουν και παραβιάζουν και εκβιάζουν, δεν είναι. Αυτό προσβάλλει όλο το χωριό. Και αυτό που ήθελα να πω, να και ολοκληρώνοντας, είναι ότι το χωριό δεν αστυνομεύεται. Δεν υπάρχει καθόλου αστυνομία εδώ. Υπάρχει αστυνομία η οποία είναι ανύπαρκτη. Λόγω, ας πούμε, λίγων αστυνομικών. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία, να το δει έτσι με πολύ κατανόηση και με πολύ πόνο και να μην στρέφεται μόνο στα νησιά που εκεί είναι 30.000, θα το πούμε έτσι, κάτοικοι μόνιμοι και πάνε 5-6.000 και διαμαρτύρονται. Εμείς εδώ είμαστε 750 άτομα και έχουμε 7.000 μετανάστες. Είναι 5 ώρα το πρωί ένα άτομο και μπήκε με στο σπίτι. Πού να ξέρουμε τι γίνεται. Τις βιάσανε, λέει, τη θυμώσανε, ήρθαν και λεφτά. Είδατε τις γυναίκες μετά, καθόλου? Τι είδα εγώ μετά αργά. Σε τι κατάσταση ήταν? Χάλια. Τραπορημένες. Τι άλλο να πω. Και η κόρη? Και η κόρη. Εγώ της κόρης είπα να πάρει τηλέφωνο, Δεν με πήρε τηλέφωνο. Τι συμβαίνει εδώ στο χωριό, πρόεδρε? Προβλήματα πολλά. Όταν πέσει ο ήλιος, Έλληνες δεν κυκλοφορεί. Τελείως. Δεν βλέπουμε τίποτα, ούτε αστυνομία, δεν υπάρχει τίποτα. Τι να πούμε. Έζησα όλη την κατάσταση. Δηλαδή. Είχε έρθει η κοπέλα σπίτι μου. Άνοιξε την πόρτα κατευθείαν, με το μου πήρε αγκαλιά, μου είπε ακριβώς τι συνέβη. Ήρθα στο σπίτι της και ήταν μία φρίκη. Αναστατωμένα όλα, δεμένες οι γυναίκες, χτυπημένες πάρα πολύ άσχημες, σε κατάσταση σοκ. Η κόρη τι σας είπε, τι σας περιέγραψε? Η κόρη το μόνο που περιέγραψε ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι μέσα και με σκότωσαν στο ξύλο και εμένα και τη μαμά μου. Κλείδωσαν τη μητέρα μου στο μπάνιο και εμένα το μόνο που άρχισαν να έχουν χτυπήσει πάρα πολύ. Την απειλούσαν με εκρηκτικά για να βάλουν να την άξουν στο σπίτι? Ναι, είπε ότι κάτι τη έβαλε, λέει, στο εσώρυχο και τη είπε: αν μιλήσει, έχω στα χέρια μου κάτι, ένα κουτάκι, θα το πατήσω και θα τη βρει όταν γυρίσουμε κομμάτια. Τη μάνα. Τη μάνα.
Γιατί... Την κόρη τη βίασε τελικά? Δεν ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν σας το είπε? Όχι, 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 δεν μιλήσαμε για κάτι τέτοιο. Απλά μου είπε ότι με σκότωσαν στο ξύλο. Όχι κάτι άλλο. Βγήκανε στη γειτονιά μαζί για να βγουν. Ναι, ναι, γιατί τη ζητούσε χρήματα και λέει: κυρία, δεν έχω μαζί μου χρήματα, δεν έχω άλλα, 40 ευρώ μόνο. Πάρτα και φύγε. Και τη λέει: μπορεί να ζητήσει από κάποια γειτόνισσα για να σου δώσει. Και ήρθαν στο σπίτι μου, ήταν η μαμά μου έξω. Και τη λέει: μητέρα μου, δεν έχω χρήματα να σας δώσω. Αλλά δεν ήξερε, γιατί είναι και μεγάλη ηλικία, 87 χρονών, τι γίνεται. Και πήγε στην δίπλα γειτόνισσα και η κυρία της έδωσε 100 ευρώ. Και όταν τα έδωσε, έφυγαν και τότε ήταν ελεύθερες και ήρθαν σπίτι μας και ζήτησαν βοήθεια. Σε τι κατάσταση ήταν η κόρη όταν την είδατε? Σε κατάσταση σοκ. Σοκ. Δεν χτυπημένη μπορούσε. Φαινότανε. Ναι, χτυπημένη στα πόδια, στα πλευρά. Η κοπέλα μετά από μία ώρα να κάνει αιμετούς και τέτοια. Και σήμερα βρίσκονται στο νοσοκομείο. Είμαστε 1000 άτομα και είναι 7000 άτομα. Έλα να δεις από τα σπίτια και από τα φοράφια να πας. Δεν βγαίνει τα σπίτια μέσα στο σκοτάδι. Τι, 5 ώρα είμαστε μέσα. Είμαστε αγρότες. Δεν πρέπει να δούμε από το φοράφι μας. Να φέρουμε από το. Έπεσε ο ήλιος για να φύγουμε. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι είναι? 500 φιλιές. Πού θα πάει η γυναίκα? Εσείς την κυρία δεν ξέρετε τη γυναίκα αυτή? Ναι. Ανάπηρη γυναίκα είναι. Εδώ πηγαίνει έτσι η γυναίκα. Και να τη βαρέσουν από πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε αστυνομία, ούτε κυβέρνηση, ούτε τίποτα. Η κυβέρνηση λέει τα 101 άτομο. Είμαστε 100 άτομα. Είμαστε 1000 άτομα. 100 άτομα ξένοι. Έλα στα φοράφια να πας. Να σας πάω εδώ κάτω πώς μένουνε. 500 μέτρα είναι. Έλατε να δείτε. Μένε 1000 άτομα. Έχω χωράφι και δεν μπορώ να πάω να το καλλιεργήσω. Και η Δώμα, εδώ πεθαίνουμε από τη Δώμα. Πάμε να τα δείτε και να τα βάζετε στον τύπο. Σας είπανε γιατί... Δεν με πήγα, συνάντησα με κανένα, δεν συναντήθηκα με κανένα. Τώρα ότι ήρθα από τη δουλειά μου έφυγα και μου λέει έτσι και έτσι. Δεν είχατε εσείς μιλήσει με την αδερφή σας? Όχι, δεν είχα μιλήσει τίποτα. Είχα κανένα δύο μέρες να έρθω. Δεν είχα μιλήσει τίποτα με την αδερφή μου. Έχετε τρομάξει με αυτό που έγινε? Δεν έχω τρομάξει, Για όνομα του Θεού. Είχανε προβλήματα υγείας και πήγε και τις κλίμακες? Προβλήματα υγείας εκεί. Μία ήταν και δύο σχεδόν και δύο ανάπηρες είναι. Η αδερφή είναι πολύ ανάπηρη, αφού έτσι πάει. Με τη μαγκούρα πάει. Και ήρθε ο άρρωστος και τις χτύπησε μέσα για να τις πάρει λεφτά. Τι λεφτά να τους πάρει? Δύο ανάπηρες γυναίκες. Τώρα είναι στο νοσοκομείο, έχετε μάθει και τίποτα? Δεν ξέρω τίποτα, σου λέω. Τώρα ήρθα από τη δουλειά, έφυγα και μου πέρασε κάποιος χωριάνος από τη Μονολάδα, πέρασε ένας φούρναρης.